και πάνω. Θα βάζετε και θα δοκιμάζετε. Να σας βγάζει τη γεύση, να σας αφήνει αυτό που σε πολλούς αρέσει πιο έντονο το μπαχαρικό. Εγώ δεν το θέλω πάρα πολύ έντονο. Πολύ ωραίο. Ναι, θέλω να τόσο όσο να λέω έχει άρα μέσα, δεν έχει κανέλα. Μέσα. Κανέλα. Τι είναι αυτό, κανέλα. Είναι κανέλα, είναι μπαχάρι, είναι γαρίφαλο, είναι μοσχοκάριδο, είναι κύμινο. Είναι κοκκινοπίπερο και είναι και δαφνόφυλλο. Αυτά όλα μαζί τα αλέθουμε. Έχω ξεραμένο δαφνόφυλλο. Όλα μαζί τα αλέθουμε. Τώρα επειδή δεν τα άλεσα, εγώ θα το ρίξω μέσα έτσι, απλά για να βλέπετε, έτσι. Από λίγο όμως. Από λίγο θέλω. Όχι πολύ. Η φωτιά είναι το σημείο που χαμηλώνουμε. Είναι στο 9 μέχρι να έρθει να ντεγκλασάρει. Ωραία, βλέπεις κάτω που γίνεται παχιά η σάλτσα. Το βλέπεις. Ακόμα το έχεις το 9. Έτσι. Το έχω ακόμα στο 9. Τώρα θα ρίξουμε μέσα τη φρέσκια ντομάτα. Ρίξτε τη φρέσκια ντοματούλα μέσα. Είδατε, έβαλα ελάχιστη κανέλα. Βάζω. Ναι, ρίξτε μέσα. Άρα και πελτέ και στην αρχή φρέσκια ντομάτα. Και λίγο μετά. Μπαχάρι και λίγο μοσχοκάρφι, λίγο γαριφαλάκι. Δαφνόφυλλο έβαλα, ωραία. Και λίγο μοσχοκάριδο είναι εδώ. Και λίγο κύμινο είναι εδώ. Από λίγο. Από λίγο. Εάν δεν έβαλες φρέσκο. Εάν δεν θέλετε να κάνετε όλοι το. Γιατί θα τα έβαζα να τα αλέσω. Ναι, αλλά μετά έλερωσα το. Επειδή το αγαπάς το φρέσκο. Το λατρεύω το μοσοκάριδο και γενικά ο συνδυασμός όλων των μπαχαρικών εδώ μέσα είναι φανταστικός. Να, λοιπόν, αυτό είναι ώρα να σβήσει, είναι έτοιμα τα μακαρόνια. Δεν χρειάζεται αναπάτημα πολύ. Σημαίνει. Λίγο ένα κούνημα, τώρα χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε μέσα ζεστό νεράκι για να κάνει πλούσια σάλτσα. Τα σβήσα. Για να κάνει πλούσια σάλτσα. Στραγγίζω. Θα τα στραγγίσουμε, ναι, σε ένα σουρωτήρι και θα μου ξαναφέρεις πίσω την κατσαρόλα. Τι θέλουμε, Θεή. Το νερό το θέλει. Το νερό δεν το χρειαζόμαστε. Έχω εδώ σαλτσούλα ονειρεμένη. Δεν θέλω άλλο νερό. Το αφήνω λοιπόν, παιδιά, σκεπασμένο, αλλά το πιπερώνω πάντα στο τέλος του φαγητού. Και μια πρεζούλα ζάχαρη, όπου βάζω και τις δύο ντομάτες, θα βάλουμε και μια πρεζούλα ζάχαρη, ελάχιστη θέλει. Αλάτι και πιπέρι προς το τέλος του φαγητού. Τι θέλεις, πες με εμένα, εδώ. Αλάτι και πιπέρι προς το τέλος του φαγητού μας πάντα, γιατί θα βράσει αρκετή ώρα. Θέλω να γίνει το κρέας λουκούμι. Να το κάνεις έτσι με το πιρούνι όπως το έκανε η Φέη και να λιώνει. Άρη, γνωρίζετε τι θα φας το μεσημέρι. Δεν κατάλαβα. Τι έγινε. Ήτανε δύο στραγγιστήρια μαζί. Δεν πειράζει. Τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Νεράκι είναι, δεν πειράζει. Νόμιζα ότι το ένα ήταν αγαπά. Φύγε να μην καείς, μόνο πρόσχε να μην καείς, Φέη μου. Πρόσχε να μην καείς, τίποτα άλλο. Εδώ, έλα αγαπή. Ορίστε, τίποτα. Τέλεια. Τώρα θα κάτσω στο κινητό, δεν την προλαβαίνω. Εντάξει, κάνουμε σιγά.